Μας ευχαρίστησε η νίκη, την περιμέναμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα restart γιατί είχαμε δύο άτυχα αποτελέσματα τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Παιχνίδια που έπρεπε να τα έχουμε κερδίσει για κάποιους λόγους αγωνιστικούς και λίγο έξω αγωνιστικούς τα χάσαμε. Δεν τα κερδίσαμε μάλλον για την ακρίβεια. Σήμερα είχαμε νομίζω μια πολύ καλή εικόνα. Τρέξαμε πολύ, βγάλαμε συνεργασίες. Μου άρεσε η ομάδα εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι το σκορ το 3-1 είναι μικρό. Έτσι, δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο το μάτς, γιατί είναι πολύ αξιόλογη η ομάδα Παμπεανικός και τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και στο παιχνίδι τους και στη συμπεριφορά τους. Αλλά όπως τα είδατε και εσείς, οι ευκαιρίες ήταν τόσες πολλές που αν ήταν διπλάσιο το σκορ θα ήταν στα συλλογικά πλαίσια. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Προχωράμε, κρατάμε τους βαθμούς, κρατάμε την ωραία μας εικόνα, την καλή μας παρουσία στο γήπεδο και προχωράμε στο επόμενο. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι χάσατε σε ακόμη ένα παιχνίδι κλασικές ευκαιρίες και θα μπορούσατε να σκοράρετε περισσότερο? Ναι, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τη συζητάμε πάντα και παντού. Κοιτάξτε, ο πρώτος λόγος ανησυχίας είναι να μην τις κάνεις ποτέ τις ευκαιρίες. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος ανησυχίας. Δεν με ανησυχεί που κάνουμε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, λίγο τα καρδιακά μου πρέπει να προσέξω στον πάγκο για τις χαμένες ευκαιρίες. Νομίζω ότι με τον χρόνο, γιατί υπήρξε και για όλα τα παιδιά μεγάλη εποχή και το να ξαναβρούν ρυθμούς και τα λοιπά είναι πολύ δύσκολο παρά το ότι ξεκινήσαμε νωρίς προετοιμασία και τα λοιπά. Υπάρχει ακόμα δυσκολία, νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα το βρούμε και αυτό και τις ευκαιρίες θα κάνουμε τις περισσότερες γκολ. Από εδώ και πέρα για τη συνέχεια? Τίποτα. Βλέπω ότι το πρωτάθλημα τουλάχιστον τις πρώτες τρεις αγωνιστικές είναι πιο συναρπαστικό και πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πέρυσι. Νομίζω ότι θα είναι ένας δρόμος με λίγες αγωνιστικές βέβαια σε σχέση με πέρυσι λιγότερες, αλλά νομίζω ότι θα είναι δύσκολο και θα είναι πολλές ομάδες που θα διεκδικήσουν πράγματα στην κατηγορία.